Δεν καλωσορίσαμε χτες τον Νοέμβρη αστρολογικά, θα το κάνουμε σήμερα. Να δούμε λοιπόν τι μας υπόσχεται αυτός ο μήνας, που πιστεύω ότι πραγματικά υπόσχεται πολύ καλύτερα πράγματα σε σχέση με τον προηγούμενο. Και έχουμε πει, το είπαμε και χτες αυτό, ότι υπάρχει έτσι μια ημερομηνία που είναι πολύ σημαντική, 18η Νοεμβρίου, που θα γυρίσουν στην ορθή τους πορεία Δίας και Αφροδίτη, δηλαδή οι δύο ευεργέτες στην αστρολογία πλανήτες, που σημαίνει καλύτερη έτσι διαμόρφωση στα πράγματα που αφορούν τις σχέσεις και καλύτερα τέλος πάντων και λίγο στο κομμάτι που αφορά τα οικονομικά. Πάμε να δούμε για τους κριούς πώς θα είναι ο μήνας Νοέμβριος. Για τους κριούς, εξακολουθεί ο Νοέμβρης για σας να έχει αυτό που λέμε το χρώμα του χρήματος, με την έννοια ότι τα οικονομικά είναι σε προτεραιότητα. Θέλετε να βρείτε δηλαδή τι κάνετε, πώς τακτοποιείτε κάποια πράγματα, από πού μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα. Και νομίζω ότι και με τη νέα σελήνη που θα έχει στο τέλος της εβδομάδας, πραγματικά μπορεί να βρείτε τρόπο είτε για κάποια χρηματοδότηση, κάποιο δάνειο, κάποια βοήθεια τέλος πάντων ή στήριξη από πρόσωπα δικά σας να την έχετε. Να πούμε το πολύ σημαντικό του Νοέμβρη και το διαφορετικό είναι ότι η Αφροδίτη παίρνει θέση στο κομμάτι που αφορά τις σχέσεις σας. Από τις 8 Νοεμβρίου μέχρι τις 18 θα είναι ανάδρομη και μετά στην ορθή της πορεία. Και αυτό σημαίνει ότι γενικά μπαίνουν οι σχέσεις, αυτό που λέμε, σε μια επανεξέταση. Βλέπετε δηλαδή κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τον σύντροφό σας ή αν είστε μόνοι, με τον τρόπο γενικώς που σχετίζεστε με τους άλλους. Μετά τις 18 του μήνα τα πράγματα είναι σαφώς πιο ισορροπημένα και νομίζω ότι είναι και το διάστημα, το τέλος δηλαδή του Νοέμβρη, από 18 μέχρι τέλος Νοεμβρίου, για να μπορέσετε και να φτιάξετε μια κατάσταση αν έχει διαταραχθεί στο προηγούμενο διάστημα ή αν είστε μόνοι μόνες, να κάνετε καινούργιες γνωριμίες που μπορεί να έχουν έτσι να υπόσχονται μεγαλύτερη επιτυχία. Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ο Νοέμβριος για σας, από τη μία πλευρά με τη νέα σελήνη του που θα είναι στο τέλος της εβδομάδας, φέρνει νέα δεδομένα σε μία σχέση, σε μία συνεργασία, πιθανώς και στο γάμο. Αφορά κυρίως τους γεννημένους το Μάιο, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Από εκεί και έπειτα η Αφροδίτη που είναι κυβερνήτη σας θα μπει μετά τις 8 του μήνα ανάδρομη στο ζυγό και αυτό σημαίνει ότι θέματα που αφορούν τη δουλειά μπορεί να σας προβληματίσουν λίγο περισσότερο, αλλά γενικότερα τα θέματα της δουλειάς φαίνεται ότι βελτιώνονται. Οι προοπτικές σας δηλαδή βελτιώνονται. Μάλιστα μπορεί να εμφανιστούν αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες και παλιότεροι πελάτες. Μπορεί τέλος πάντων να σας ανατεθεί κάτι καινούργιο στο κομμάτι των επαγγελματικών. Μαζί με τα επαγγελματικά θα δείτε και μία μικρή βελτίωση σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά σας. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Που ο μήνας Νοέμβριος από τη μία πλευρά βρίσκει την Αφροδίτη μετά τις 8 του μήνα στο ζώδιο του ζυγού, που για σας είναι το κομμάτι που αφορά τη δημιουργία, τον έρωτα, τα παιδιά. Άρα είναι μια πολύ πιο θετική θέση για το δικό σας ζώδιο και νομίζω ότι είναι ο Νοέμβριος ο μήνας που θα σας απασχολήσει ιδιαίτερα η ερωτική σας ζωή, τα προσωπικά σας. Από την άλλη πλευρά είναι και ο Άρης τον Τοξότη που πιέζει, έτσι πιέζει περισσότερο και με απαιτήσεις που μπορεί να έχουν οι άλλοι από εσάς, δηλαδή οι άλλοι μπορεί να είναι συνεργάτες σας, μπορεί να είναι ο σύντροφός σας, μπορεί να είναι φίλοι. Γενικότερα όμως ο Νοέμβρης είναι ένας απαιτητικός μήνας, από την άλλη και αρκετά βοηθητικός σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των ερωτικών. Μετά τις 18 του μήνα ειδικά θεωρώ ότι και μέχρι το τέλος και όσοι είστε μόνοι μπορεί κάτι καινούργιο έτσι να προκύψει που να σας ενδιαφέρει, αλλά ακόμη και τα θέματα των παιδιών μπορεί να στρώσουν ή αν θέλετε να αποπειραθείτε έτσι να αποκτήσετε ένα παιδί, είναι ένας καλός μήνας για να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Που ο Νοέμβριος από τη μία πλευρά με τον Άρη στον Τοξότη έχει μία κούραση, έχει περισσότερες ευθύνες, κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο. Έχει δηλαδή ένα τρέξιμο στην καθημερινότητά του και όταν θα περάσει και ο Ερμής στον Τοξότη, θα το δείτε λίγο πιο πολύ αυτό. Προσέξτε περισσότερο έτσι, τις σχέσεις, το σπίτι, την οικογένεια από τις 8 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Δηλαδή εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν και γκρίνιες ή μπορεί να υπάρχουν και μεγαλύτερες εντάσεις. Και προσέξτε και λίγο περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά, γιατί είναι ένας μήνας που μπορεί να σας κάνει κάπως σπάταλους. Και πάμε να δούμε τα λιοντάρια, που νομίζω ότι τουλάχιστον τον Νοέμβριο και η καθημερινότητά σας θα είναι πιο διαφορετικά στρωμένη, καλύτερη εννοώ. Μετά τις 8 Νοεμβρίου που θα περάσει ανάβρωμη η Αφροδίτη στον ζυγό και μέχρι το τέλος του μήνα που θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο και ορθεί μετά τις 18, σίγουρα θα τα αντιμετωπίζετε όλα με μεγαλύτερη ευκολία. Βοηθάει πάρα πολύ ο Νοέμβρης και να προβάλλετε τη δουλειά σας και να κάνετε τις επαφές σας, συζητήσεις, να έχετε προτάσεις γενικώς σε ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Δίνει ένα χέρι βοηθείας και βέβαια βοηθάει και λίγο περισσότερο στον ερωτικό τομέα. Ειδικά μετά τις 8 και ακόμη περισσότερο μετά τις 18, εκεί τα πράγματα μπορεί να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
Πάμε να δούμε τους Παρθένους, που από τη μια πλευρά είναι ο Άρης στο κομμάτι που έχει να κάνει με το σπίτι, την οικογένεια, που σημαίνει ότι μπορεί έτσι να έχετε μια ταραχή με όλα αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να αφορά ένα κίνητο αυτή η αναστάτωση που μπορεί να σας προκαλέσει ο Άρης, μπορεί να αφορά όμως και τους ανθρώπους από το οικογενειακό περιβάλλον. Τουλάχιστον όμως από την άλλη πλευρά σας δίνει και την ενέργεια ο Άρης και, και τη διάθεση να ασχοληθείτε με όλα αυτά και να τα επιλύσετε, ό,τι έχει να κάνει με ακίνητα δηλαδή, το σπίτι ή σχέσεις με συγγενείς πρώτου βαθμού. Από εκεί και έπειτα, στα οικονομικά, μεγαλύτερη βελτίωση μετά τις 18 του μήνα που υπόσχεται η Αφροδίτη από το ζυγό. Και να πούμε ότι γυρίζοντας και ο Δίας στην ορθή του πορεία μετά τις 18, θα δείτε τουλάχιστον οι γεννημένοι το τελευταίο δεκαήμερο του ζωδίου ότι θα υπάρχουν καλύτερες προοπτικές σε σχέσεις και συνεργασίες. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς, που ο Νοέμβρη σας καλεί να εστιάσετε για άλλη μια φορά στα οικονομικά, και η Νέα Σελήνη και η Πανσέλινος, όλα εκεί πέρα δείχνουν. Όμως αυτή τη φορά υπάρχει και ένα βοηθητικό στοιχείο, το ότι μπαίνει ο κυβερνήτης σας, που είναι η Αφροδίτη, στο ζώδιό σας. Μπορεί μεν να είναι ανάβρωμη μέχρι τις 18, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σας δίνει έτσι μια ευκολία, τέλος πάντων. Σίγουρα μεγαλύτερες ευκολίες και καλύτερες συνθήκες και σε ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά μετά τις 18 του μήνα. Μετά τις 18 καλύτερες μέρες και για θέματα που αφορούν την εμφάνισή σας, αν θέλετε να κάνετε κάτι για να νιώσετε έτσι πιο όμορφοι, πιο όμορφες, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τα ερωτικά. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς, που γιορτάζετε τα γενέθλιά σας, και εδώ πέρα με τον Άρη Δοξότη, από τη μια πλευρά τα οικονομικά είναι ένα ζήτημα, είναι ένα φλέγον ζήτημα του Νοεμβρίου. Δηλαδή κοιτάτε τρόπους διάφορους, είτε για να εξοικονομήσετε χρήματα, είτε για να βάλετε μια τάξη σε κάποια πράγματα που αφορούν οικονομικά. Είναι ένα θέμα που θα σας απασχολήσει ιδιαίτερα, δηλαδή ο οικονομικός τομέας. Και να πούμε βέβαια ότι ο Νοέμβρης με την Αφροδίτη που μπαίνει στο ζυγό είναι και ένας μήνας που διορθώνει τα κακώς κείμενα σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχολογία σας. Δηλαδή είναι λίγο πιο ανάλαφρος σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ιδιαίτερα μετά τις 8 του μήνα, που θα φύγει και η ανάβρωμη η Αφροδίτη από το ζώδιό σας. Θα δείτε δηλαδή ότι και στις σχέσεις σας θα είναι πολύ καλύτερες οι προδιαγραφές, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέμε η διάθεσή μου, θα βελτιωθεί πάρα πολύ το κλίμα. Πάμε να δούμε τους τοξότες, που είναι για εσάς ένας κοινωνικός μήνας από τη μια πλευρά, κυρίως μετά τις 8, με την Αφροδίτη στο ζυγό, ανάδρομη με 18 του μήνα και μετά όμως την ορθή της πορεία. Σημαίνει αυτό τι? Ότι και εσείς θα έχετε επιθυμία να δείτε περισσότερο τους φίλους σας, πιθανώς να έχετε και πολλές προσκλήσεις για κοινωνικές εκδηλώσεις ή γενικότερα μπορεί η ζωή σας να σας, αυτή την περίοδο να είναι έτσι στα πιο κοινωνικά της, να υπάρχει μια κινητικότητα τέλος πάντων στις επαφές με τους άλλους. Βέβαια ο Άρης στο ζώδιό σας από τη μια πλευρά σας δίνει ενέργεια, σας κάνει πιο διεκδικητικούς στα πράγματα που θέλετε, απαιτείτε δηλαδή ίσως κυρίως στον επαγγελματικό τομέα, από την άλλη πλευρά προσθέτει και κούραση, προσθέτει και εκνευρισμούς, άρα είναι ένας μήνας που είναι λίγο σύνθετος για σας. Μετά τις 18, αν υπάρχουν θέματα σε κάποιο ακίνητο, νομίζω ότι μπορείτε να τα λύσετε πιο εύκολα. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους, που για εσάς νομίζω ότι ο Νοέμβρης, αν μπορεί να σας φανεί χρήσιμο σε κάτι, είναι να βοηθήσει λίγο περισσότερο την εικόνα σας, το επαγγελματικό σας προφίλ. Αν λοιπόν το προηγούμενο διάστημα μπορεί να πέσατε έτσι σε κάποια ατοπήματα ή μπορεί να κάνατε πράγματα τα οποία να νιώσατε ζορισμένοι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα σε σχέση με την κριτική που σας κάνουν οι άλλοι, οι συνεργάτες σας ή και πιο έξω από εσάς, νομίζω ότι ο Νοέμβρη σας δίνει την ευκαιρία, κυρίως μετά τις 18, να λουστράρετε λίγο το προφίλ σας. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι είναι και ένας μήνας που μπορεί να σας δώσει μεγαλύτερη ευκολία σε ό,τι αφορά την επίτευξη κάποιων στόχων, αλλά και θετικότερες εξελίξεις γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά. Πάμε να δούμε τους υδροχόους, που θεωρώ ότι ο Νοέμβρης είναι σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα ο πιο άνετος μήνας για σας, και κυρίως μετά τις 8 Νοεμβρίου. Η Αφροδίτη στο ζυγό βοηθά, ο Δίας ως Ιχθύς ορθώς μετά τις 18 βοηθά και στον οικονομικό τομέα. Κυρίως οι γεννημένοι το τελευταίο δεκαήμερο στα οικονομικά μέχρι το Γενάρη μπορεί να έχετε έτσι και μια καλύτερη έκβαση, όσοι έχετε γεννηθεί μετά τις 10 Φεβρουαρίου δηλαδή. Και από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι ο Νοέμβρης είναι και ένας μήνας που μπορείτε να σχεδιάσετε με μεγαλύτερη άνεση και ένα ταξίδι ή κάτι τέλος πάντων που να σας φτιάξει τη διάθεση και στα ερωτικά να δώσει κάτι παραπάνω. Και πάμε να δούμε τους Ιχθύς, που για εσάς
Ο Άρης ο Ντοξώτης σας τρέχει με πολύ γκάζι μέχρι το τέλος του μήνα, στα επαγγελματικά, στην καριέρα. Εσείς είστε πιο φιλόδοξοι, εσείς θέλετε να κάνετε πράγματα για να φανείτε αυτή την περίοδο και νομίζω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Όλο αυτό βέβαια έχει και μια σχετική κούραση, έτσι. Υπάρχει και μια παράπλευρη συνέπεια. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, η Αφροδίτη γυρίζει την οφή της πορείας στο ζυγό, άρα θα δώσει μια βελτίωση ό,τι αφορά τα οικονομικά, που νιώθετε λίγο πιεσμένοι σε αυτό το κομμάτι, μετά τις 18 και φυσικά ο Δίας γυρίζει στην ορθή του πορεία και τρέχει στο ζώδιό σας μέχρι τις 22 Γενάρη. Και αυτό σημαίνει ότι γεννημένοι μετά τις 10 Μαρτίου, από τις 18 Νοεμβρίου και μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, έχετε το καλύτερο διάστημα για να σπείρετε αυτά που θέλετε, είτε στη δουλειά, είτε στην προσωπική σας ζωή, ώστε να μπορείτε να δρέψετε τους καρπούς την επόμενη χρονιά. Αυτά λοιπόν για τον Νοέμβρη. Μάλιστα. Και καλή μας τύχη και αυτό το μήνα.